Αυτή τη στιγμή για επικοινωνιακούς καθαρά λόγους, γιατί το Υπουργείο Παιδείας γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι η εκπαιδευτική πραγματικότητα, όταν για παράδειγμα πριν από μια μισή εβδομάδα έλεγε ότι έχουμε 18 εκατομμύρια ώρες μάθημα για 1,5 εκατομμύριο μαθητές, 1,2 εκατομμύριο μαθητές, και όταν κάνεις διαίρεση πέφτει 15 λεπτά την ημέρα μάθημα για κάθε μαθητή. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά το Υπουργείο Παιδείας τι συμβαίνει. Όταν λοιπόν γνωρίζει τι συμβαίνει και προωθεί και συνεχίζει να προωθεί τέτοιου είδους πολιτικές, τότε καθαρά έχει την απόλυτη ευθύνη. Και εμείς το θεωρούμε από τη μεριά των γονέων ως εμπαιγμό αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια αυτή τη στιγμή το 30% των μαθητών περίπου δεν έχει μια αξιοπρεπή πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Τα σχολεία θα έπρεπε να είναι ανοιχτά. Θα έπρεπε να είναι ανοιχτά και μπορούσαν να ήταν ανοιχτά αν υπήρχαν οι 3-4 προϋποθέσεις που έμπαιναν από όλους. Εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές που κάναν κινητοποίησεις πριν και έλεγε μείωση των αριθμών μαθητών ανά τμήμα, συχνά τεστ, τα ζητήματα με την καθαριότητα και όλα αυτά, προσλήψεις εκπαιδευτικών και τα μέσα μεταφοράς. Εάν γινόταν αυτά τα πράγματα που υπήρχαν χρήματα να δοθούν, γιατί δεν μπορεί να δίνονται δεκάδες δις αυτή τη στιγμή στο ιδιωτικό κεφάλαιο και να μειώνει τον προϋπολογισμό για την παιδεία 1,17%, υπήρχαν λεφτά και μπορούσαν να δοθούν. Ακολούθησε μια άλλη πολιτική. Έρχεται τώρα για την επαγγελματική εκπαίδευση. Δεν χρειάζεται πολλές αποδείξεις για να πολλή θεωρία για να αποδείξουμε μάλλον ότι αυτό είναι ένα νομοσχέδιο αντιδραστικό για την εκπαίδευση. Γιατί ο τρόπος που το φέρνει, όπως έφερε και το νομοσχέδιο της Άνοιξης, σαν τον κλέφτη, κρυφά από την πίσω πόρτα και χωρίς διάλογο, δείχνει ότι είναι κάτι αντιδραστικό. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να αποδειχθεί. Και πράγματι, εάν ήθελε αυτά τα έρματα ΕΠΑΛ να τα αναβαθμίσει ή γενικότερα την τεχνική εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση, θα φρόντιζε να πάρει μηχανήματα, να δώσει με ελάχιστα χρήματα. Δεν μπορεί τώρα ο μηχανικός αυτοκινήτων να εκπαιδεύεται σε αυτοκίνητο του 1970, όταν έχουμε εδώ αυτοκίνητα ηλεκτρικά που πάνε με τεχνολογία άριστη, ας πούμε, και άλλος να μαθαίνει τι είναι το καρμπιλατέρ στο τεχνικό λύκειο. Έτσι λοιπόν, για να μην πλατιάζουν, θέλω να κάνουμε και μία τοποθέτηση ως γονείς για αυτό το έρμο το ζήτημα των τηλεεξετάσεων και της τηλεαξιολόγησης. Πρώτο ζήτημα είναι ότι θεωρείται ότι έχει γίνει σωστή εκπαιδευτική διαδικασία και πρέπει να προκύψει και η αξιολόγηση. Εμείς λέμε ότι σε καμία περίπτωση. Όλα δείχνουν ότι δεν γίνεται η σωστή εκπαιδευτική διαδικασία. Και δεν γίνεται σωστή, γιατί και δεν μπορούμε να αξιολογήσουν οι εκπαιδευτικοί στη συνέχεια. Γιατί, ένα, πώς θα αξιολογήσει τον μαθητή που κάνει μάθημα από το τηλέφωνο, πώς θα τον αξιολογήσει αυτό που δεν έχει γραμμή, αυτό που δεν έχει τάμπλετ. Και σύν τη άλλη, εδώ είναι πολλοί που κάνουν μάθημα με τηλεκπαίδευση. Ας καταθέσουν την εμπειρία, γιατί εγώ στη ζω με τα δικά μου τα παιδιά. Όταν πάει ένα παιδάκι να μπει στο chat, πετάει άλλα 2-3 έξω. Είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν εξετάσεις σε αυτό το στυλ? Πώς θα γίνει εκείνη τη στιγμή και ποιος θα διασφαλίσει, ας πούμε, ότι όλα είναι τέλεια και δίκτυα και όλοι έχουν υπολογιστεί? Πώς θα διασφαλιστεί όταν δεν βλέπουμε ποιος είναι δίπλα από το παιδί, ότι πίσω από τον υπολογιστή θα είναι ένας φροντιστής, θα είναι ένας μπαμπάς ή μαμά που του δείχνει τα μαθήματα? Ποια αξιοκρατία? Γιατί κάποια παιδάκια μπορούν να πάνε και σωστή διαδικασία. Τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε ζωντανά, είναι ζωντανά ο καθηγητής ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη και δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι θα βγάλει ένα σκονάκι το παιδί να αντιγράψει. Μπορούν να διασφαλιστούν αυτές τις συνθήκες? Αυτό απαξιώνει, γελιοποιεί μάλλον το ρόλο του εκπαιδευτικού και γι' αυτό εμείς θέλουμε να σταματήσει αυτό το πράγμα. Θέλουμε να σταματήσει. Είναι μια τυραννία για την οικογένεια όλο αυτό που γίνεται. Έχουμε την τηλεεκπαίδευση, έχουμε και όλα αυτά, δηλαδή πώς ακόμα να φορτώσουμε σε αυτούς τους έρμους γονείς που κάνουν από μακριά δουλειά, που είναι άνεργοι, που έρχονται γιορτές και δεν ξέρουν αν θα έχουν ένα κομμάτι ψωμί πάνω στο τραπέζι τους. Απαιτούμε λοιπόν να αποσυρθούν όλα αυτά και για τις τηλεεξετάσεις, να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση και τώρα, επειδή έχουμε ένα περιθώριο 20 ημερών, να γίνει μια έρμη προσπάθεια